ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Μέσα και έξω από την μικρή περιοχή του τερματοφύλακά τους, εδώ το 1-0. Ανοίγει το σκόρο Τρισκόσκι, πάντα στη σωστή θέση. Τέταρτο φετινό γκολ. Ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στην ιστορία της, φτάνει τα 101 τέρματα με την φανέλα της. Πολύ νωρίς, το τρίτο λεπτό, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, εκμεταλλεύεται την πρώτη στιγμένη φάση που είχε στον αγώνα. Αρχίζει το παιχνίδι. Εδώ η κίνηση από τον Τρισκόσκι, εντελώς μόνος, εκτεθειμένη η άμυνα. Κάρλος Φερέρ θα έχει πολλά να πει στους αμυντικούς του. Δεν λειτουργούν η μια ομάδα έτσι στην ζώνη. Ο Τρισκόσκι από πολύ κοντά έχει εύκολη δουλειά, δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας Γκαντσέφσκι, και έτσι το 1-0 είναι γεγονός. Με την πλάτη στον τοίχο όπως και στο προηγούμενο εντός έδρας αγώνα. Ο ανεβαίνει ο Μακρύς, κρατά ο Ιωάννου. Γύρισε στον Τόρες, έγινε φάουλ από τον Ντένινγκ. Εδώ παίζει την μπάλα και στη συνέχεια πέφτει πάνω τον Ντένινγκ, ο οποίος τα ακούει τώρα και από τον διαιτή. Κάρλος Φερέρ έδωσε κάποιες οδηγίες στους παίχτες του. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έπεσε άτσαλα στην διεκδίκηση με τον Ακοράν. Τέλεσε ο Χέιτλι. Έγινε η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω. Ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ. Για να δούμε τον Ντένινγκ. Χρησιμοποίησε το χέρι του, λέει ο Τιμόθεος Χριστοφή. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται φάουλ από τον Τόρες. Δεν μου φάνηκε να χτυπάει μπάλα στο χέρι. Τώρα έγινε φάουλ από τον Τόρες. Έχει ευκαιρία η Ένωση και αυτή να απειλήσει μέσα από στατική φάση. Εδώ πάνω γίνει το λάθος. Βγαίνει ο Τέουνκενς και απομακρύνει. Έπεσε κάτω ο Ντένινγκ. Ήταν μαζί με τον Τόρες στην διεκδίκηση της μπάλας. Εδώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Ο Ντένινγκ καταρχάς κινείται από αντικανονική θέση και έρχεται στη συνέχεια ο Τόρες και τον αποθεί. Βλέπετε, παράβαση υπάρχει. Επαναλαμβάνω ωστόσο ότι ο Ντένινγκ έπρεπε να υποδειχθεί σε θέση offside. Από τη στιγμή που δεν υποδείχθηκε, του έγινε φάουλ στην συνέχεια. Ο Φελίπε θα πάρει το φάουλ από τον Αράνχο. Ο Μπελόνε ήταν. Εδώ είναι το άτσαλο φάουλ από τον επιθετικό Τσάκ. Κόρνερ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια παράβαση. Με το κεφάλι απομακρύνεται η μπάλα. Ένα τράβηγμα της φανέλας υπάρχει εκεί από τον Ναράγχο. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Φερέρ. Δεν ξέρω αν το είδε ο Τιμόθεος Χριστοφή. Και τώρα ο Τόρες παραχωρεί το πλάγιο νάτ. Εδώ ξανά βλέπουμε την απομάκρυση της μπάλας από τον Τόρες. Εδώ έχει γίνει φάουλ και έχει βγει και κίτρινη κάρτα στον Κυριάκο. Δεύτερος παίκτης στον αγώνα που κυτρινίζεται, πρώτος από πλευράς Ένωσης. Εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ από πίσω για κάρτα, σωστή η απόφαση από τον Τιμόθεο Χριστοφή. Σπέβδει ο Άμπραχαμ για να τον κλείσει. Ο Παροτέλη ψάχνει να βρει στήριγμα. Ο Φελίπε δοκιμάζει με ένα πλασέ. Σε καλή θέση πήγε να παίξει το 1-2 με τον Παροτέλη. Απομακρύνθηκε μπαλά. Όχι, έφτασε και πάλι στον Φελίπε. Έχουμε φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Και κίτρινη κάρτα στον Ακοράν. Αρμπόσα και Φελίπε. Ο Φελίπε εκτελεί. Η μπάλα πάει στο τείχος και στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Τέουνκενς. Με προϋποθέσεις η ΑΕΚ, έχοντας δεξιά του τον Τρισκόσκι και αριστερά του τον Μακρύ. Ο οποίος θα πάρει την μπάλα με φάουλ όμως. Εδώ ξανά. Λοτέλη. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Ιωάννου. Τέλεσε ο Φελίπε, ο Τέουνκενς, η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Μπάλαζιτς, επιμένει η Ένωση, ευκαιρία πολύ μεγάλη θα χαθεί από τον Μπελόνε στο 31ο λεπτό, διπλή φάση για την Ένωση. Να εδώ ο Μπελόνε, δείτε ξανά τη φάση από την αρχή με την εκτέλεση, χάνει την έξοδο εκεί, ο Μπάλαζιτς τον προλαβαίνει τον Τέουνκενς, η φάση θα συνεχιστεί, θα τη δούμε μέχρι το τέλος, η μπάλα πάει
στο δοκάρι, αντίδραση από τον Φερέρ και χάνεται στη συνέχεια και δεύτερη ευκαιρία από τον Μπελόνε. Καλή άμυνα από τον Τρουγιόλς, βγήκε μπροστά από τον Μπαλοτέλη, ο οποίος τον ακολούθησε και του έκανε το φάουλ στη συνέχεια. Στη δεύτερη προσπάθεια έκανε το φάουλ ο Μπαλοτέλη, στην πρώτη έπαιξε την μπάλα. Ο Χέιτλι έξω αυτή τη φορά για τον Ακοράν, το βολέ έπεσε στη γωνία ο Γκατσέφσκι. Σούτ από τον Ουντόζη, απόκρουση από τον Τέουνκεν στην πρώτη επαφή του με την μπάλα. Ναράγχο τώρα για την ΑΕΚ, τον ακούμπησε εκεί ο Μπελόνε. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθειά του και το φάουλ που έγινε. Φελίπε γύρισε πάρα πολύ ωραία έχοντας την κατοχή της μπάλας και έστειλε απέναντι ευκαιρία για την ένωση. Έγινε το σούτ από τον Θεοδόρου. Η μπάλα έφυγε ψηλά έξω προς απογοήτευση του Φερέρ. Έδωσε πολύ καλή πάσα στον Αράχο στην περιοχή. Θα γίνει το σούτ από τον Άμπραχαμ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Να και η πρώτη καλή φάση για την ΑΕΚ. Λουσέρο έχει προηγηθεί. Φάουλ. Ο Μπελόνε τα λέει εκεί με τον Χριστοφή για την προηγούμενη φάση. Η οποία επανέρχεται με τον Λουσέρο. Ντενίνγκ, Λουσέρο δεν μπορεί. Κόντρα η μπάλα. Ο Λουσέρο έκανε το σουτ και αστόχησε. Εδώ γίνεται λάθος. Ο Μπαλοτέλη έχει ευκαιρία. Πέρασε από τον Τέουκεντ και ισοφαρίζει στο 57ο λεπτό. Η ένωση μετουσιώνει την υπεροχή της σε γκολ και ισοφαρίζει με τον γκολ του Μπαλοτέλη. Το πρώτο του με τη φανέλα της ένωσης. Δείτε πώς πανηγυρίζουν στον πάγκο. Στην άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ ξανά το λάθος που έγινε από τον Θωμά τον Ιωάννου. Ασίστ έβγαλε στον Μπαλοτέλη. Ντρίπλαρε με καθαρό μυαλό τον Τέουνκενς και έστειλε την μπάλα στο κενό τέρμα ισοφαρίζοντας. Αδίαστο το λάθος από τον Ιωάννου. Το αξιοποιεί ο Μπαλοτέλη και σημειώνει το 1-1. Η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση με τον Αράγχο, έτοιμος για να κάνει αυτό το σουτ. Θα το κάνει πάνω στον Γκατσέφσκι. Έπεσε. Ζητά ο Ντένινγκ, ζητά και ο Μπαλοτέλη. Ντένινγκ. Φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ένωση εκεί κοντά στο ημικύκλιο. Προλαβαίνει, παίζει την μπάλα, του κάνει το φάουλο τώρα στη συνέχεια. Ναράγχο. Παλιά πολύ καλή, αλλά υπάρχει ψάχνει. Ο Τρισκόσκι υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση. Και όμως όπως βλέπετε είναι καθαρά καλυμμένος. Έχουμε λάθος από τον βοηθό σε αυτή την φάση. Κρατά την μπάλα στην κατοχή του, είναι πάντα στην περιοχή. Κάνε το σουτ και έστειλε την μπάλα απέναντι έξω. Με ποδοσφαιρικό θράσος ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Σχεδόν στη σέντρα, ενώ έχουμε ευκαιρία τώρα για τον Φλωριάν. Πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, δεύτερη ευκαιρία για τον Μέστερ να μπορέσει να σκοράρει. Φεύγει από κανονική θέση ο Φλωριάν. Βάζει την μπάλα μπροστά του, πλασάρει τον τερματοφύλακα πάνω στον Γκατσέφσκι. Ουντόζη. Λουσέρο, πήρε θέση ο Μπαλοτέλη στην περιοχή. Έγινε φάουλ εκεί και σφυρίχθηκε από τον Μπελόνε. Α, ήταν ο Ουντόζη. Πάλι ο Ουντόζη, κίνηση από τον Μαρκόσκι κάθετη απέναντι ο Θεοδόρου. Θα προτιμήσει τον Μπαλοτέλη. Πέρασε ο Μπαλοτέλη στην περιοχή. Έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Τέουνκενς. Κόντρα, η παραευκαιρία. 2-1 η ένωση με τον Ουντόζη. Χρυσή αλλαγή του Φερέρ. Στο 71ο λεπτό. Η ένωση πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. Και δείτε τον Μουντόζη πως πανηγυρίζει. Φλερτάρει με την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα και έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι το τέλος. Και εμείς ξαναβλέπουμε την φάση. Τα καλυμμένος ο Μπαλοτέλη νομίζω από τον παίκτη που βρισκόταν αριστερότερα. Με προσωπική ενέργεια απέκρουσε ο Τέουνκενς. Απομακρύθηκε η μπάλα, χτύπησε πάνω στον Μπαλοτέλη. Στη συνέχεια κατέληξε στον Ουντόζη. Ασίστ βγήκε από την κόντρα. Και με αυτόν τον τρόπο η ένωση φτάνει στο 2-1 και καλείται στα εναπομείναντα λεπτά να διαχειριστεί το προβάδισμά της από την άλλη ΑΕΚ. Θέλω να πω ότι πανηγυρίστηκε έξαλλα τον γκολ. Για να δούμε αυτή την φάση για την ΑΕΚ. Έγινε το σούτ, απέκρουσε ο Γκαντσέφσκι. Από τον Σπυρόφσκι, απομακρύνει ο Ουντόζη. Σπυρόφσκι, με κόντρα η μπάλα στην περιοχή. Έπεσε άτσαλα. Ο Μαϊσουράντζε σφύριξε ότι μπόδιο ο Χριστοφή. Δύο παίχτε στο έδαφο και οι δύο τη Ένωση. Ναι, Μαρίνα, σε διέκοψα προηγουμένω. Θα γίνει και η αλλαγή, Παύλο, σε δευτερόλεπτα. Κίνηση από τον Φλωριάν που πήρε την μπάλα και στη συνέχεια το φάουλ. Η
εκτέλεσε ο Αναστασίου, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε έξω. Φλωριάν έχει προηγηθεί φάουλ, υπόδειξε από τον βοηθό στο διαιτητή, πάνω στον Λουσέρο. Το αριστερό χέρι βρήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλο. Τέταρτος, εδώ πάει να γίνει το λάθος. Μπαίνει στην φάση ο Ουντόζη και είναι φάουλ υπέρ της Ένωσης. Πολύτιμα δευτερόλεπτα για την ομάδα του Φερέρ που ζει. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.